Είπαμε, είναι καλοκαίρι και με αυτόν τον αέρα, με αυτή τη διάθεση, θα πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο για να συναντήσουμε εκεί τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Χάρη Αλεξάκη, και θα σας εξηγήσουμε για ποιο λόγο. Καθώς, για να το δούμε. Κύριε Αλεξάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από το Ηράκλειο, καλησπέρα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα. Λοιπόν, αναμφίβολα κρατάτε τα ενία των καλοκαιρινών έτσι, δραστηριοτήτων και το μεγάλο αυτών event. Διοργανώσατε μια κορυφαία, μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση χθες Κυριακή. Μιλάμε για το Άγιος Νικόλαος on Tap 2019. Για όσους δεν γνωρίζουν, μιλάμε για κάποιους επίδοξους έτσι, αθλητές οι οποίοι στη θάλασσα χρησιμοποιούν μια μεγάλη σανίδα και προσπαθούν να κολυμπήσουν. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά και με τα πλάνα μας και με όλα. Κύριε Αλεξάκη, καλησπέρα σας. Θέλω να μας πείτε πώς πήγε η διοργάνωση καταρχάς. Πώς ήταν τα πράγματα χθες. Προσφέρατε και θέαμα, αλλά και αθλητικό ιδεώδες σε όσους βρέθηκαν εκεί έτσι, και παρακολούθησαν την εκδήλωση. Ωραία, ναι. Νομίζω ότι το Άγιος Νικόλαος on Tap πραγματοποιείται για πέμπτη χρονιά φέτος. Είναι αγώνας όρθιας σανιδοκοπηλασίας, όπως είναι. Σανιδοκοπηλασίας, σωστά το θέτετε. Έτσι, να δώσουμε τον ιδανικό ορισμό. Ορισμό τον ελληνικό. Πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο αγώνα, σίγουρα ο μεγαλύτερος αγώνας που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Είναι κομμάτι του Eurotour με πολλούς διεθνείς και από τους καλύτερους αθλητές του είδους να αγωνίζονται Σάββατο και Κυριακή στον Άγιο Νικόλαο, σε ένα διήμερο έτσι πλούσιο με εκδηλώσεις, με αγώνα ΣΑΠ και αναδεικνύοντας ομορφιές του Αγίου Νικολάου και του παράκτου μετόπου μας. Νομίζω είναι ένα από τα δύο κορυφαία έτσι, event που διοργανώνεται. Έχουμε και το cliff diving, θα το πούμε στη συνέχεια. Αλλά πείτε μας κάτι, οι συμμετέχοντες χθες ήταν όλων των ηλικιών. Είδαμε και κάποιες βραβεύσεις, ακόμα και μικρών παιδιών, έτσι. Ναι. Αυτό προσπαθούμε στον Άγιο Νικόλαο να καλλιεργήσουμε το συγκεκριμένο άθλημα. Είμαστε, θεωρούμε, μαζί με τις ακαδημίες που έχουν φτιαχτεί εδώ πέρα, η πατρίδα του της όρθιας σανιδοκοπηλασίας, με πάρα πολλά παιδιά να ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα, και αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν ένα κίνητρο παραπάνω να ασχοληθούν και να μπουν στον αθλητισμό τα παιδιά. Έδειξαν ενδιαφέρον οι κριτικοί, κύριε Αντιδήμαρχε, έδειξαν ενδιαφέρον. Ήρθε κόσμος και από τους υπόλοιπους δομούς. Συνδυάστηκε και με αυτό, με μια επίσκεψη στον Άγιο Νικόλαο την Κυριακή, το Σάββατο, που συνδυάσαμε και με άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον Άγιο Νικόλαο. Προσπαθούμε κάθε φορά όταν υπάρχει μια αντίστοιχη δράση να εμπλουτίζουμε, να ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν πλούσιο από πολιτιστικές εκδηλώσεις σε διάφορες χωριά της περιοχής λόγω του κλείδωνα. Και φέραμε τους αθλητές, είδαν λίγο την παράδοσή μας και νομίζω ότι και σε αυτούς άρεσε πάρα πολύ. Έτσι. Εμείς όση ώρα μιλάτε πάντως δείχνουμε πλάνα σχετικά και από τις προπονήσεις των αθλητών λίγο πριν την έναρξη του διαγωνιστικού κομματιού στον Άγιο Νικόλαο, στη λίμνη του Αγίου Νικολάου βλέπουμε πλάνα χαρακτηριστικά. Και αυτό να πω, να ολοκληρώσω. Ναι, παρακαλώ. Επειδή ήταν ο συνδυασμός, δηλαδή κάθε χρόνο προσπαθούμε λίγο να αναδεικνύουμε και άλλες περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου, γιατί ο Δήμος Αγίου Νικολάου και οι παραλίες γενικότερα είναι από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είμαστε ο Δήμος με τις περισσότερες γαλλικές σημαίες. Άρα, με αυτόν τον τρόπο έχουμε βρει ένα έμεσο τρόπο να τις διαφημίζουμε, αλλά και να προσεγγίσουμε επισκέπτες στην περιοχή μας. Να πούμε, το Άγιο Νικόλαο ΣΑΠ το Σάββατο πραγματοποιήθηκε στη διαδρομή από Σπιναλόγκα προς Άγιο Νικόλαο, ένας αρκετά δύσκολος αγώνος, ο οποίος αυτός είναι κομμάτι του Eurotour, που συμμετείχαν, σας λέω, κορυφαία ονόματα από όλο τον κόσμο, από Αυστραλία, από Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ιταλία. Και συνεχίστηκε την Κυριακή με το τεχνικό κομμάτι και τον αγώνα Sprint, που ήταν προκριματικά για την εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα φέτος. Υψηλό το επίπεδο, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Μάλιστα και ένας γνωστός Αυστραλός αθλητής ήταν και αυτός τελικά που κατέκτησε και την πρώτη θέση στη σανιδοκοπηλασία. Το ξαναλέω άλλη μια φορά, την ελληνική του ορολογία. Μιλάμε για ένα θεσμό με υψηλά στάνταρ, ωστόσο άλλος ένας θεσμός είναι και αυτός του cliff diving. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη ζήτηση και από τους Ηρακλειώτες και από όλη την Κρήτη, αλλά και από το Λασίθι, για αυτό το θεσμό, είτε για να παρακολουθήσουν είτε τελικά να ενεργοποιηθούν και να μπουν μέσα στο κομμάτι του cliff diving. Ετοιμάζεστε, μαθαίνω, για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για δώστε μας πληροφορίες. Πάμε όλα μαζί. Ναι, 29-30 του
Ιούνιου πραγματοποιείται το τέταρτο Άγιος Νικόλαος Cliff Diving, μια και αυτή μια διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός, ο κόσμος την περιμένει, νομίζω η μοναδική είδους τους πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και μια από τις ελάχιστες πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι το σημείο που πραγματοποιείται είναι ιδανικό τόσο και για τους θεατές, αλλά όσο και για τους ίδιους τους αθλητές που κάθε φορά τους εμπνέει και νομίζω ότι πάντα φεύγουν με τα καλύτερα λόγια. Οι προετοιμασίες ξεκινήσανε, δεν σταματάμε καθόλου. Πέμπτη, από ό,τι βλέπω, ξεκινάει το πρόγραμμα με την πρώτη προπόνηση των αθλητών, 27 του μήνα. Πέμπτη Παρασκευή είναι οι προπονήσεις, οι επίσημες. Σάββατο Κυριακή είναι το επίσημο αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο θα έχει πλούσιο επίσης καλλιτεχνικό πρόγραμμα που πλαισιώνει αυτή τη δράση και νομίζω αξίζει οποιοδήποτε να τη δει. Και έτσι, για να δώσουμε και το στίγμα, να πούμε ότι θα ακολουθήσει και παιδικό εργαστήρι, θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Άρα, νομίζω είναι άλλη μια ευκαιρία έτσι να ο Άγιος Νικόλαος, η λίμνη, εκεί η αγορά, η τοπική αγορά, να γίνει νούμερο ένα προορισμός και αυτό το Σαββατοκύριακο. Και νομίζω πετυχαίνετε βήμα-βήμα τους στόχους σας που έχετε θέσει εδώ και καιρό, κύριε Αλεξάκη. Ναι, νομίζω ότι ο σκοπός μας ήταν να αξιοποιήσουμε το φυσικό μας περιβάλλον και να μπούμε σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ο αθλητισμός μας έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω ότι τον έχουμε αξιοποιήσει σε αρκετά καλό βαθμό. Βέβαια, πάντα λέω εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Κάθε φορά προσπαθούμε σε κάθε διοργάνωσή μας να την εμπλουτίζουμε, να την κάνουμε ακόμα καλύτερη, να επεκτηνόμαστε και νομίζω ότι και οι ξένοι συνδιοργανωτές μας, αλλά και οι χώροι. Σας βγάζουν το καπέλο, να το πούμε έτσι απλά. Σας βγάζουν το καπέλο όλοι αυτοί. Βρίσκουν ένα πολύ αξιόπιστο συνεργάτη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Κύριε Αλεξάκη, πείτε μας, εκτός από το Cliff Diving και από το Άγιος Νικόλαος on Sap, φαντάζομαι προγραμματίζετε και διάφορες άλλες, αλλά πολιτιστικά, πολιτισμικά δρόμενα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Δώστε μας λίγο το σφιγμό για το πρόγραμμα που θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι. Να πω επίσης πέρα, να συνεχίσω λίγο τα αθλητικά, γιατί μάλλον ήδη θα φιλοξενήσουμε πάλι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley. Ο βασιλιάς των αθλημάτων παραλίας, το Beach Volley που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε διαρκή άνοδο, με ομάδες. Εχθές ολοκληρώθηκε το Continental Cup, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες γυναικών να διεκδικούν την είσοδο στους Ολυμπιακούς Αγώνες την επόμενη χρονιά και θα έχουμε πιθανότατα τη χαρά να τους φιλοξενήσουμε και εδώ. Άρα 27-28 Ιουλίου ο Άγιος Νικόλαος πάλι θα φιλοξενήσει μια μεγάλη διοργάνωση στις παραλίες, στην παραλία της Άμμου και νομίζω ότι είναι και αυτή μια πολύ σημαντική διοργάνωση που ενισχύει αυτά που λέγαμε και προηγουμένως. Συνεχίζουμε να πούμε με κάποιες παράλληλες πολιτιστικές δράσεις όπως είναι το Φεστιβάλ Πλατείας που πραγματοποιείται στην Νεάπολη. Είναι ένα φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε βραδιά και σε ξεχωριστή πλατεία της πόλης της Νεάπολης. Πραγματικά προσπαθούμε να αναδείξουμε και την αρχιτεκτονική κληρονομιά που πραγματικά είναι πολύ πλούσια σε συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά αξιοποιώντας και τη μουσική, ο οποίος χρησιμοποιούμε την παραδοσιακή μουσική φέτος. Αφιερωμένο στο φεστιβάλ πλατείας είναι το Λαούτο, με πολύ σημαντικούς ντόπιους καλλιτέχνες, αλλά και σημαντικούς καλλιτέχνες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και σιγά σιγά καθιερώνεται. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε θεσμούς, οι οποίοι θα αναδείξουν και την περιοχή μας, αλλά και το πολιτιστικό απόθυμα που έχουμε. Συνεχίζουμε επίσης, η Νεάπολη φοράει τα γιορτινά της τον 15 Αύγουστο. Είναι η Μητρόπολη, είναι η Μεγάλη Παναγία γιορτάζει, άρα 14-15 του Αυγούστου πραγματοποιούνται και εκδηλώσεις αθλητικές όπως είναι ο ποδηλατικός σύρκος που πραγματοποιείται τα ΔΡΗ και τα ΔΡΗΡΙΑ που είναι αγώνες ποδηλασίας και αγώνες τρεξίματος. Το βράδυ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς το πανηγύρι στην Παναγία και μαζί πάρα πολύ με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες πάλι. Νομίζω είναι και αυτή μια καλή αφορμή να επισκεφτείτε την περιοχή μας. Συνεχίζουμε και. Παρακαλώ, συνεχίστε. Πήγα να πω ότι έχετε δώσει τις κατάλληλες αφορμές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να αποτελέσει νούμερο ένα προορισμό Άγιος Νικόλαος. Το έχετε καταφέρει γενικά στο Λασίθι αυτό. Και μιλάω και για τον Δήμο Αγίου Νικολάου και στο Οροπέδιο και στη Σιτία. Γενικά βλέπουμε ότι το Λασίθι προχωράει μπροστά. Έχει ανθρώπους τελικά που ενσκύπτουν, βρίσκουν λύσεις και προσεγγίζουν τον κόσμο χειμώνα, καλοκαίρι και νομίζω ότι είναι ολοφάνερο πλέον. Ωραία, είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέρουμε αυτό. Όντως, γίνονται προσπάθειες που ελπίζω να συνεχιστούν και να αναβαθμιστούν στην πορεία του χρόνου. Μας αρέσει το που κάνουμε και νομίζω ότι το κάνουμε καλά και βρίσκουμε και ανταπόκριση. Να συνεχίσουμε για τις έντονες πολιτιστικές δράσεις που έχουμε, συνεχίζοντας
τον Σεπτέμβριο πλέον. Παράλληλα, να πούμε ότι όλοι πλήθος πολιτιστικών συλλόγων κατά την περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου κάνουν τις δικές τους πανηγύρια. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο πολιτιστικός αθλητικός οργανισμός έχουν αναπτύξει μια εφαρμογή, η οποία οποιοδήποτε μπορεί να την κατεβάσει, λέγεται Μιραμπέλο, εξού και από τον κόλπο και της περιφέρειας, όπου μπορεί να βρει όλες τις εκδηλώσεις μας, που πραγματικά αυτό το διάστημα είναι πολύ πλούσιο στην περιοχή, και να αναζητήσει αυτό που αναζητάει ανά είδος και ανά την περιοχή που θέλει να επισκεφτεί. Να συμπληρώσω ότι εδώ την Πέμπτη, επίσης 27 του Ιούνιου, τώρα λίγο πριν το κλειφ, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο Παοδάν, οργανώνουμε το Πνεύμα της Σκάλας, που πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά. Όποιος έχει επισκεφθεί τον Άγιο Νικόλαο θα έχει σίγουρα δει το πλούσιο της, λόγω του αναγλύφου του, τα πλούσια σκαλοπάτια μας, και για δεύτερη χρονιά προσπαθούμε να τα αναδείξουμε με εικαστικές παρεμβάσεις. Ήδη βρίσκονται καλλιτέχνες, ήδη βρίσκονται φοιτητές από το Σχολείο Καλών Τεχνών, ο οποίος αναμορφώνει τα σκαλοπάτια μας, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα δείξουμε τόσο τον Ιούνιο κάποια από τις σκάλες και τα υπόλοιπα το Σεπτέμβριο, που είναι και αυτό μία αφορμή, έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τη γειτονιά μας με ένα πολύ δημιουργικό και όμορφο τρόπο, και κάνουμε και αυτή την προσπάθεια. Το Σεπτέμβριο επίσης φιλοξενούμε στα μέσα του Σεπτέμβρη, 13 με 15 του Σεπτέμβρη, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορών, πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ευρώπη, και νομίζω ότι και πέρυσι είχε κερδίσει εντυπώσεις, καθώς παρακολουθήσαμε εντυπωσιακά χορευτικά από τη Ρωσία, από τη Γεωργία, από τη Ρουμανία, και νομίζω και φέτος θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κόσμου. Και μόνο που θυμάστε απ' έξω όλες αυτές τις διοργανώσεις, όλες αυτές τις εκδηλώσεις, κύριε Αντιδήμαρχε, μπράβο σας. Και με αυτό βεβαίως θα κλείσουμε, και να πούμε και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν, τα ακούσατε από τον Αντιδήμαρχο, ότι υπάρχει εφαρμογή Μιραμπέλο. Μπορείτε να μπείτε μέσα να μάθετε για πάσης φύσεως δραστηριότητες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι. Και βεβαίως, κύριε Αλεξάκη, πριν σας καληνυχτήσω, να σας πω ότι θα είμαστε κι εμείς εκεί, θα έρθουμε από κοντά, θα παρακολουθήσουμε και τις εκδηλώσεις όπως κάθε χρόνο. Βρισκόμαστε και δίνουμε το παρόν σε τέτοιου είδους προσπάθειες. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη, και βεβαίως να τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Να είστε καλά.